Σημαντικά είναι τα δικαιώματα που απορρέουν από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους καταναλωτές οι οποίοι συμμετέχουν σε οργανωμένο ταξίδι μέσω τουριστικών γραφείων. Έτσι, υπάρχουν σημεία στα οποία θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή όταν υπογράφουμε τη σύμβαση με το γραφείο που έχουμε επιλέξει. Αυτό που δεσμεύει και τα δύο μέρη είναι η γραπτή σύμβαση. Άρα ο καταναλωτής δεν μπορεί να βασίζεται στις υποθέσεις ή σε κάποιο διαφημιστικό φυλάδιο ή σε κάποιες προφορικές διαβεβαιώσεις. Όλα θα πρέπει να αναφέρονται όσα συμφωνήθηκαν στη γραπτή σύμβαση, την οποία θα πάρει οπωσδήποτε αντίγραφο. Δεύτερο στοιχείο, δεν πρέπει να δώσει το σύνολο των χρημάτων, γιατί έχουμε παρακολουθήσει προβλήματα που έχουν να κάνουν με εταιρείες οι οποίες κλείσανε. Άρα δίνουμε ένα μικρό ποσοστό ώστε αργότερα να το ξοφλήσουμε λίγο πριν φύγει ή όταν σχεδόν ξεκινάει η εφαρμογή αυτής της σύμβασης. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί να αλλάξει το συνολικό ποσό της σύμβασης που έχουμε υπογράψει αν αλλάξουν βασικά χαρακτηριστικά όπως η ισοτιμία του συναλλάγματος ή κάποιοι φόροι που θα έχουν μεταβληθεί. Αλλά θα πρέπει να μας προειδοποιήσει, να μας ενημερώσει το πρακτορείο και αν θέλουμε το αποδεχόμαστε. Αν μπορούμε να μην το αποδεχθούμε και να πάρουμε το σύνολο των χρημάτων πίσω. Αυτές οι αλλαγές όμως δεν μπορεί να γίνουν το τελευταίο 24ήμερο πριν την αναχώρηση. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε είναι η ασφάλιση που πρέπει να έχει αυτό το ταξίδι για οτιδήποτε μας συμβεί. Πέρα από την ασφάλιση του πρακτορείου μπορεί να γίνεται και η ασφάλιση που παρέχουν οι πιστωτικές κάρτες, πολλές πιστωτικές κάρτες, και δεν παροτρύνουμε τους καταναλωτές να τις χρησιμοποιούμε, αλλά είναι ένα καλό στοιχείο αυτοί που μπορούν να τις αξιοποιήσουν χωρίς να πληρώνουν αυτά τα υψηλά ληστρικά επιτόκια της τάξης του 18% και 20%, μπορούν να τις αξιοποιήσουν γιατί περιέχουν ασφάλεια επιπλέον ατομική, είτε για μας είτε για τα αντικείμενα που συνήθως κουβαλούμε στις διακοπές μας, κάνοντας χρήση κάποια σύμβαση και προγράμματος που έχουμε συμφωνήσει. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τίποτα εάν στη σύμβαση δεν αναγράφεται. Όταν αναγράφεται στη σύμβαση, τότε έστω αν κάποιες υπηρεσίες έχουν υποβαθμιστεί ή δεν μας έχουν δοθεί καθόλου, μπορούμε να τις αξιολογήσουμε και μετά το πέρας των διακοπών ή της χρήσης αυτού του συμβολέου και να πάρουμε πίσω χρήματα, αρκεί να τεκμηριώσουμε καλά όλα όσα διαφοροποιούνται σε σχέση με τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει. Άρα, κλείνοντας, σύμβαση, τη διαβάζουμε προσεκτικά, την υπογράφουμε και αυτό είναι το κείμενο στο οποίο θα συνδιαλλαγούμε αν υπάρξει πρόβλημα στην επιλογή μας αυτή. Δώστε λοιπόν ιδιαίτερη σημασία στις συμβουλές του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών προκειμένου να χαρείτε τις αποδράσεις σας, η οποία ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που η καθημερινή πίεση είναι αφόρητη, είναι πολύτιμη και δεν θα πρέπει να μας την χαλάσει κανείς και τίποτε.